και μιλάω για ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για την κατασκευή ενός βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος. Να μην πω ακόμα ποιος είναι ο προϋπολογισμός, γιατί μπορεί κάποιοι να είναι όρθιοι. Αυτό όμως που θα κάνω είναι να καλωσορίσω και να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, τον κύριο Κυρίζογλου, που θα έχει να μας πει πολλά περισσότερα γι' αυτό. Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Εσείς πάντως, παιδιά, κάθεστε τώρα, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Εμείς η αλήθεια είναι καθόμαστε, αλλά επειδή σκεφτόμαστε λίγο και τους ακροατές, θα πούμε σε ένα λεπτάκι τον προϋπολογισμό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν έτσι αλίευσε αυτή την είδηση, να πω λιγάκι και την πηγή μου βόρεια.gr, είδα πράγματα τα οποία μου φάνηκαν πρωτόγνωρα για τη Θεσσαλονίκη μας. Όχι μόνο για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, αλλά και για την πόλη. Θέλετε λοιπόν να μας μιλήσετε, να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το εμβληματικό έργο προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ. Προϋπολογισμού κατ' εκτίμηση που μετά τη δημοπράτηση του έργου με τα ποσοστά εκπτώσεως θα στοιχήσει λιγότερο. Εντάξει. Πρώτη απάντηση σε αυτό. Mm-hmm. Πάμε τώρα παρακάτω. Η Θεσσαλονίκη έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που κατασκευάστηκαν τα όποια κολυμβητικά συγκροτήματα και έχουμε μισό αιώνα να κατασκευάσουμε καινούριο κολυμβητικό συγκρότημα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι είναι. Το είναι δεδομένο. Ναι. Δεύτερον, εμείς μέσα από την πρόσκληση που άνοιξε έγκαιρα, νόμιμα και εμπρόθεσμα, στο πρόγραμμα παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου από το Ταμείο Ανάκαμψης, καταθέσαμε ένα σύνολο προτάσεων που ο προϋπολογισμός τους ο συνολικός ανέρχεται σε 47.550.000 ευρώ. Αφορά το κολυμβητήριο, το οποίο των Αμπελοκήπων είναι ένα βιοκλιματικό κτίριο, παύλα, έργο, με εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του συστήματος των φωτοβολταϊκών, τα οποία προβλέπονται στη μελέτη του. Επίσης, την ανάπλαση των οδών Φιλίππου Πόλεως, Βενιζέλου, Δαβάκη του Δήμου Αμπελοκήπων, Μενεμένης. Και διάφορες άλλες ίσονο σημασίας παρεμβάσεις. 520.000 λαός είμαστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν βάλουμε και το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, από το Βαρδάρι και εδώ, Νεάπολη, Σικές, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Ευκαρπία, Κορδελιό, Εύοσμος, είμαστε μισό εκατομμύριο λαός, κόσμος. Κατά συνέπεια, και από πλευράς σκοπιμότητας, αλλά και εξυπηρέτησης των αναγκών μιας περιοχής, κρίνεται λίαν απαραίτητη η ένταξη ενός τέτοιου σημαντικού έργου. Διότι στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουμε τίποτα άλλο δυτικά, αυτό θέλουμε να μπει. Είναι και το Παύλου Μελά. Ναι, Δήμαρχε, συγγνώμη που διακόπτω. Εννοείται ότι είναι το μοναδικό που πληρεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις για το Δεν έχει ζητήσει ευρωπαϊκό... κανένας άλλος Δήμος την κατασκευή κολυμβητηρίου mm-hmm. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία, ναι. Εμείς ζητήσαμε. Και κατά συνέπεια θα πρέπει, αν θέλουμε, και δεν είναι ένα κολυμβητήριο όποιο να είναι, είναι κολυμβητήριο το οποίο προβλέπει και βατήρα καταδύσεων 10 μέτρων και είναι το μοναδικό κλειστό κολυμβητήριο της Βόρειας Ελλάδας με βατήρα καταδύσεων 10 μέτρων. Και αν δεν απατώμε, το μοναδικό το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει και διεθνείς αγώνες, είναι έτσι? Διεθνείς αγώνες, και για να φιλοξενήσεις διεθνείς αγώνες πρώτα πρέπει να περάσεις από τους δημοσιογράφους. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει και όλους τους απαιτούμενους χώρους για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων, των θεατών και των δημοσιογράφων. Αυτό είναι για σημαντικό να γίνεται σωστή για μας. Και λήψη και μετάδοση. Το έργο αυτό δεν υλοποιήθηκε, μολονότι σχεδιαστικά είναι έτοιμο, υπάρχει μελέτη η οποία θέλει μια επικαιροποίηση, την οποία ο Δήμος Αμπελοκήπων, ο πρώην τότε, ετοίμασε και εντάχθηκε επί Υπουργείας Γιώργου Ορφανού, υφυπουργός αθλητισμού όταν ήταν στην κυβέρνηση Καραμαλή παλιά, πριν τα μνημόνια, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εγώ ήμουν δήμαρχος. Έκτοτε όμως μπήκαμε στα μνημόνια, άρχισαν οι δημοσιονομικές πολιτικές οι ασφικτικές και κανένα έργο τέτοιο σαν αυτό που ζητάμε δεν κατασκευάστηκε πανελλαδικά. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα πλέον που υπάρχουν και χρήματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και υπάρχει σχετική προκήρυξη, η κυβέρνηση η οποία λέει ότι θέλει, και εγώ το δέχομαι ότι θέλει,
να δει τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μιας ματιάς για ισόρροπη ανάπτυξη ανατολικά κέντρο-δυτικά, ας εντάξει μετά το πολύ ωραίο έργο το οποίο γίνεται με τη συνένεση όλων των Δήμων στο πάρκο του Παύλου Μελά για ένα στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά για ένα μητροπολιτικό πάρκο το οποίο θα το χαίρονται όλοι οι Θεσσαλονικείς και όλοι οι κάτοικοι μεταξύ των Δήμων. Και αυτό το έργο δεν αφορά μόνο το Δήμο μας που προτείνουμε το κολυμπητήριο, είναι ένα υπερτοπικής σημασίας διαδημοτικό έργο και δεν θα ζητάμε διαβατήρια από τους μη κατοίκους του Δήμου Αλλοκήπων Μενεμένης άμα θέλουν να έρθουν στο κολυμπητήριο. Γιατί στα κολυμπητήρια της πόλης πηγαίνουν οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης χωρίς να τους ζητάνε διαβατήρια. Είναι σχήμα λόγου αυτό, καταλάβατε. Ναι, ναι. Είναι απολύτως αντιληπτό. Βέβαια, εγώ αυτό που έχω να ρωτήσω, γιατί όντως οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί από το 2010, όπως μας είπατε, και εσείς έχει περάσει ήδη μια 12ετία. Δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη σε κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ έκτοτε μέχρι τώρα η κατασκευή τέτοιων έργων. Ούτε στο τρέχον ΕΣΠΑ. Αντίθετα, με το καινούριο ΕΣΠΑ μπορεί να γίνει. Και να, ιδού η Ρόδος. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, η προκήρυξη είναι γύρω στα 370 εκατομμύρια ευρώ. Ας δώσουν στη Θεσσαλονίκη και δει στη Δυτική Θεσσαλονίκη αυτό το ποσό. Ωραία, νομίζω λοιπόν... Χάρη ότι... δικαιοσύνης. Ναι, νομίζω ότι με αυτά που μας είπατε, έναν κόδωνα κινδύνου θα έλεγα κανονικά, αλλά δεν είναι κίνδυνος, είναι μάλλον κάτι για να... ενημερώσουμε και κάποιους άλλους. Είναι ο κόδωνας της δικαιοσύνης αυτό. Στην Αθήνα. Είναι μια ηθικής δίκαιης απέτησης. Ναι. Έχουμε και το γουπουσού έτοιμο σε ΦΕΚ, το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο, και την έκταση έτοιμη, χωρίς εκκρεμότητες χωροταξικές, και η επιφάνεια στην οποία από τα 160 τόσα στρέμματα του στρατοπέδου του πρώην, το οποίο πήραμε το έτος 2008, μας παραχωρήθηκε από την τότε κυβέρνηση της Καραμαλή, για την ιστορία το λέω, 16.100 τετραγωνικά μέτρα, 16 στρέμματα χαρακτηρισμένα προορίζονται για την κατασκευή του κολυμπητηρίου. Επομένως, ναι, πατάμε τα κουμπιά και ξεκινάμε. Αρκεί να υπάρχει ισχυρή και αληθινή πολιτική βούληση να υλοποιηθεί αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει δυτικά να προσέξουμε και τα λοιπά τις περιοχές. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δήμαρχε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και μακάρι τα λόγια σας να φτάσουν μέχρι την Αθήνα από σήμερα κιόλας. Να είστε βέβαιοι ότι θα φτάσουν. Να είστε και καλά. Και ότι θα απευθυνθούμε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στους βουλευτές της Θεσσαλονίκης και στους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Σκυλακάκη, γιατί αυτοί χειρίζονται αυτή τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Δεόντως, όπως προβλέπετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Επίσης.